αναλυτή, που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στην εκπομπή Ταξίδια και Οράματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλης Ήρου. Κύριε καθηγητά μας, καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ καταρχάς που ανταποκριθήκατε και είστε πάλι σήμερα εδώ στη συντροφιά μας. Όχι, μην ευχαριστείτε, είναι χαρά για μένα και πραγματικά είναι και τιμή γιατί έχουμε μια ειδική σχέση και μαζί και με την Σύρο, άρα το χαίρομαι κάθε φορά που γίνεται αυτό. Κύριε καθηγητά, είχα σκοπό κάπως αλλιώς να ξεκινήσω σήμερα αυτή την συνομιλία μας, αλλά μία φράση από τις τελευταίες εισηγήσεις σας χαρακτηρίσατε το 2012 ως έτος της ελληνικής ΑΟΣ. Και αναρωτιέμαι τελικά, η ΑΟΣ δεν είναι μόδα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστή παρατήρηση, νομίζω ότι... Το είχατε πει εσείς, χρησιμοποιώ οι οργανωτικές σας. Σωστά, αλλά η ιδέα ήταν μια απάντηση σε προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ο ίδιος ανακάλεσε την έκφρασή του τελικά, όταν είδε και τις αντιδράσεις. Η ιδέα είναι ότι δεν είναι μια ομόδα, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ήδη 137 χώρες που έχουν κάνει ΑΟΣ στον κόσμο και δεν είναι ένα πράγμα που αφορά μόνο και μόνο την Ελλάδα. Αφορά πραγματικά όλες τις χώρες που έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, τα λεγόμενα παράκτια κράτη. Κατά συνέπεια, είναι μια σημαντική έννοια η οποία πρέπει να εφαρμοστεί και τώρα με όλες τις επαφές που έχουν γίνει, τις διαλέξεις, τις κινήσεις και τις επαφές σε επίπεδο πολιτικό, βλέπουμε ότι σιγά σιγά το πολιτικό πλαίσιο είναι έτοιμο για να θεσπίσει την ΑΟΣ, έτσι ώστε μετά τις εκλογές να έχουμε την ΑΟΣ να γίνεται μια πραγματικότητα και όχι πια ένα όραμα όπως είναι τώρα προς το παρόν. Κύριε καθηγητά, πολλοί λέγανε ότι αυτά είναι δύσκολα θέματα για να τα αγγίξει η ελληνική κυβέρνηση. Επειδή είναι δύσκολα, μας αρέσουν. Τα δύσκολα μας αρέσουν ακριβώς. Σωστά. Αλλά γιατί βλέπετε, τα δύσκολα όμως, μπορούμε να ξεπεράσουμε, όχι τα εύκολα. Και βλέπετε και λύσεις, όπως λέτε, και ασχολείστε με θέματα που έχουν και λύσεις, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά, ακριβώς. Βλέπω, είσαστε ενημερωμένοι. Σας παρακολουθώ γι' αυτό. Εδώ ήθελα να πω ότι τα δύσκολα, έχω να τρέξει λιγάκι στην ιστορία. Το 1970, όταν το Εκουαδόρ διεκδίκησε την επέκταση των εθνικών του υδάτων στα 200 ναυτικά μίλια, τα έβαλε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ουσία, που ήταν ένα μικρό κράτος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Άρα το όλμησε, το έκανε. Ας πάμε και πρόσφατα, πέρυσι ή επί της εποχής του αείμνηστο του Παπαδόπουλου, που ξεκίνησε η ΑΟΣ στην Κύπρο. Σωστά, ακριβώς. Άρα νομίζω ότι αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο μύθι. Όπως λέτε, είναι χειροπιαστά παραδείγματα. Mm. Δηλαδή η υπογραφή της οριοθέτησης της Κύπρου με την Αίγυπτο το 2003, μετά το 2004 η θέσπιση από τον Παπαδόπουλο της ΑΟΣ της Κύπρου και μετά η συμφωνία που πέτυχε ο κύριος Χαζηλίκας το 2007 με τον Λίβανο και τελικά η συμφωνία που έγινε με το Ισραήλ το 2010, δεν είναι πια, αν θέλετε, όνειρα. Είναι πραγματικότητες οι οποίες είχαν επεκτάσεις και επιπτώσεις και γι' αυτό μετά φτάσαμε στο επίπεδο των γεωτρήσεων και της ανακάλυψης του φυσικού αερίου. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι το κοίτασμα Αφροδίτη που είναι στο οικόπεδο 12 μπορεί να παρέχει φυσικό αέριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 100 χρόνια, μιλάμε για ποσότητες οι οποίες είναι τεράστιες. Άρα άμα έχουμε αυτόν τον τεράστιο πλούτο κάτω μας και δεν γίνει τίποτα όσο αφορά το επίπεδο το πολιτικό και μετά το επιστημονικό και το τεχνικό για να έχουμε πρόσβαση και να μας απελευθερώσει από μια δυσμενή κατάσταση από την οποία θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να βγούμε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω εδώ για κάτι. Σίγουρα όλο αυτόν τον χρόνο που έχετε ασχοληθεί ώστε να γίνει το θέμα γνωστό όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, δώσατε κάποιες διαλέξεις σε ανθρώπους που κατ' εμέ θα έλεγα ότι λίγο πολύ γνωρίζουν τα θέματα και μπορούσαν να σας παρακολουθήσουν. Από αυτό το ραδιόφωνο που μπορεί η απλή νοικοκυρά, η απλή γιαγιά που θα καθίσει στο δωμάτιό της και θα ακούσει και ακούει ΑΟΣ, τι ακριβώς είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη? Μπορείτε με δύο λόγια έτσι να καταλάβετε? Με δύο λόγια είναι δύσκολο, αλλά με λίγο περισσότερα θα τα καταφέρουμε. η ιδέα είναι σαν να έχετε ένα χωράφι
το οποίο δεν καλλιεργείται επειδή σας λένε ότι είναι δύσκολο θέμα. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και το καλλιεργεί. Και λέτε, τότε γίνεται. Προσπαθούμε να πούμε ότι αυτό το χωράφι είναι στη θάλασσα και ένα χειροπιαστό παράδειγμα για όλους είναι, ας πούμε, η ηχθοκαλλιέργεια. Η πρόσβαση στο ψάρι είναι πολύ σημαντική, να ξέρετε σε ποια περιοχή έχετε πρόσβαση. Και αυτό γίνεται, οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν ήταν οι ψαράδες. Πού έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν οι Έλληνες ψαράδες? Εκεί που έχουν δικαίωμα είναι ακριβώς αυτά τα οικόπεδα της θάλασσας που ονομάζονται συνολικά αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα, άμα θέλετε να το δείτε χειροπιαστά για όλους που μας ακούν, είναι πολύ απλό, είναι εκεί που έχουμε δικαίωμα να ψαρέψουμε χωρίς να υπάρχει άλλο κράτος που να θέλει να πάρει ποσοστά. Τώρα, το θέμα δεν είναι πια μόνο το ψάρεμα, είναι και τι γίνεται από κάτω. Από κάτω στο βυθό έχουμε πρόσβαση όχι μόνο στην θαλάσσια κολόνα, αλλά έχουμε πρόσβαση και στο υπέδαφος. Και έτσι μπαίνουμε στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Αυτά είναι χειροπιαστά, είναι γιατί είναι σαν να κάνετε ένα πηγάδι και αντί να βγάζετε νερό, βγάζετε ή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Νομίζω ότι αυτά είναι απόλυτα κατανοητά. Απλώς για να γίνει αυτό, συνεχίζω το παράδειγμά μου με τα χωράφια, κοιτάζεται όπως γίνεται και με το κτηματολόγιο. Σε πότε θεωρούμε ότι ένα χωράφι ανήκει σε κάποιον? Είναι όταν είναι δηλωμένο και όταν η περίφραξή του είναι καθορισμένη. Για να είναι καθορισμένη πρέπει να συμφωνεί και ο διπλανός. Αν δεν συμφωνεί ο διπλανός, πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια διακρατική συμφωνία για το θέμα της αγοράς. Για το θέμα του χωραφιού οι δύο πρέπει να συμφωνήσουν. Αν δεν συμφωνούν, μπορούν να πάνε στο δικαστήριο για να καθοριστεί και να πει το δικαστήριο, από ό,τι βλέπω από τα έγγραφα του κτηματολογίου, αυτό ανήκει σε αυτόν. Είναι καθαρά ένα πλαίσιο, θα λέγαμε, ιδιοκτησίας και χρήσης. Τώρα, για να δούμε τη μικρή διαφορά. Ας πούμε ότι έχετε το χωράφι σας και ο γείτονας έχει αυτό το χωράφι και τα έχετε συμφωνήσει όλα ότι είναι καθορισμένο τι ανήκει σε ποιον. Θέλετε να κάνετε ένα πηγάδι για να βρείτε νερό. Αν το νερό έχει μια, αν θέλετε, δεξαμενή που είναι έξω ολοκλήρου στο δικό σας το χωράφι, το πηγάδι ανήκει μόνο και μόνο σε εσάς. Αν η δεξαμενή αγγίζει και τα δύο χωράφια, τότε κάνουμε μια υπογραφή για συνεκμετάλλευση. Δεν ξέρουμε πολύ καλά, ακόμα και αν η τρύπα του πηγαδιού είναι μόνο σε ένα από τα δύο, ξέρουμε ότι βρέψουμε το νερό και από τα δύο. Κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης. Τώρα αν τα ξαναμεταφέρουμε όλα αυτά, που ελπίζω να είναι πιο απλά, στο θέμα της ΑΟΣ, τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι πρώτα πρέπει να δηλώσετε ότι θέλετε να έχετε ένα χωράφι, άρα αυτό είναι η θέσπιση της ΑΟΣ. Μετά πρέπει να συμφωνήσετε με κάθε γείτονα. Εδώ μπαίνουμε στη διμερή σχέση με μια υπογραφή και εφόσον γίνει αυτό, έχετε δικαίωμα να σκάψετε ή να κάνετε το πηγάδι σας, δηλαδή να κάνετε γεωτρήσεις. Αν θέλετε να την ολοκληρώσετε, θα πρέπει να έχετε συμφωνήσει με όλους τους γείτονες έτσι ώστε να καθοριστεί εξ ολοκλήρου το χωράφι σας, τα οικόπεδά σας και στο τέλος βέβαια η αποκλειστική οικονομική σας ζώνη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι από το Δεκέμβριο, όπως υποσχέθηκε και όλες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Μανιάτης, ή τέλος πάντων όποια κυβέρνηση και αν θα προκύψει από τις εκλογές, ότι θα μπουν τα γεωτρύπανα στην Ελλάδα και θα αρχίσουν σε αυτά τα πηγάδια, όπως τα αποκαλέσατε, και ναι, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα, ο κ. Μανιάτης δεν μιλάει για ΑΟΣ, παρουσιάζει ότι θέτει το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα τα γεωτρύπανα για τα οποία μιλάει θα είναι αποκλειστικά μέσα στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος είναι μέχρι 6 ναυτικά μίλια από την ακτή. Σε άλλες χώρες είναι 12, αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει
είναι αυτή η διαδικασία λόγω της φοβίας και λόγω του Κάσιους Μπέλη. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό, για να το χαρούν και μερικοί που βρίσκονται στην περιοχή. Ας πούμε, η γεώτρηση που θα γίνει στο Κατάκολο θα γίνει σε 3,5 χιλιόμετρα από την ακτή. 3,5 χιλιόμετρα από την ακτή είναι αποκλειστικά μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος δεν μπαίνουμε καν στην διαδικασία της ΑΟΣ, γιατί μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι μετά τα 6 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό, όταν ακούτε για τα γεωτρύπανα, αυτά τα γεωτρύπανα, ακόμα και να μπουν, δεν θα αφορούν την ΑΟΣ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι την θέσπιση. Πρέπει πρώτα να δηλώσουμε το χωράφι, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ, πέρα και από τα 6 προς το παρόν και από τα 12 θεωρητικά ναυτικά μίλια της οριοθέτησης των χωρικών υδάτων εθνικών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, Ράνια μου, να μην μπερδεύουμε και τον λαό. Όταν μιλάμε για ΑΟΣ, είναι μετά από τα 12 ναυτικά μίλια έως τα 200. Εκεί πέρα είναι τα μεγάλα κοιτάσματα, εκεί πέρα είναι τα μεγάλα πηγάδια που πρέπει να γίνουν και είναι αυτά τα κοιτάσματα που θα μας βοηθήσουν να απελευθερωθεί εντελώς η Ελλάδα από τα προβλήματά της, τα οποία ονομάζουμε κρίση. Τα άλλα είναι πολύ μικρά μεγέθη, τα οποία θα φέρουν βέβαια χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα δεν θα μας βοηθήσουν σε βαθμό που το έχουμε ανάγκη. Μόνο η ΑΟΣ μπορεί να το κάνει. Αυτή η ΑΟΣ λοιπόν, αν το κάνει για τις επόμενες γενιές, προβλέπετε ότι θα είναι ελπιδοφόρο? Εμείς δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το ζήσουμε. Όχι, όχι, και εμείς θα το προλάβουμε. Και εμείς θα το προλάβουμε και θα το ζήσουμε και θα δεις, ελπίζω να το γιορτάσουμε και μαζί όταν θα τη θεσπίσουμε την ΑΟΣ φέτος και θα κάνουμε και μια ειδική εκπομπή για όσους δεν το καταλάβουν, έτσι ώστε να δεις ότι ήδη από φέτος μπορούμε να κάνουμε μια θέσπιση και μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα τις διακρατικές μας συμφωνίες με την Ιταλία και με την Αλβανία, που είναι οι πιο γρήγορες και οι χώρες οι οποίες είναι οι πιο θετικές για μια οριοθέτηση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιταλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ήδη τη σύμβαση της υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία από το 1977. Κατά συνέπεια αρκεί να εφαρμόσουμε την ΑΟΣ πάνω σε αυτή τη σύμβαση και να αρχίσουμε αμέσως και τις γεωτρήσεις μετά από τις σεισμικές έρευνες, αλλά βέβαια και την εξόρυξη. Κύριε καθηγητά, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να αφήσουμε την ΑΟΣ, δεν τελειώνει έτσι κι αλλιώς το θέμα. Αυτές τις μέρες ακούμε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, κινητή βόμβα, υγειονομική βόμβα, αναφέρουμε στους λαθρομετανάστες και το πρόβλημα που φαίνεται ότι έχει ιδιογκωθεί. Μιλήσατε στο πρόσφατο παρελθόν για τους φράκτες που πρόκειται να τοποθετηθούν πάνω στον Εύρο, συγκεκριμένα στην Πίση, τον φράκτη, ναι, τον φράκτη. Και ψάχνοντας λιγάκι έτσι, είδα ότι η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τα σχέδια αυτή της ελληνικής κυβέρνησης παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Και δεν το έκανε μόνο αυτή. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν θα χορηγήσει κανένα έργο όσο αφορά τον φράχτη, θεωρώντας ότι είναι ανεπαρκές, αναποτελεσματικό και μη ουσιώδες. Μα δεν χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Το εγχείρημα αυτό? Όχι. Όχι, όχι. Και με στεναχωρεί που είσαστε και θρακιώτησα και δεν το ξέρετε αυτό, γιατί πρέπει να ενημερώσετε και τους δικούς σας, ότι αυτό είναι αποκλειστικά από ελληνική πρωτοβουλία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτός ο φράχτης που θα έχει μήκος μόνο 10 χιλιόμετρα δεν μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή λύση του προβλήματος, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ήδη όλοι, γιατί γι' αυτό κάναμε και μια διάλεξη και στην Ορεσιάδα για αυτό το θέμα, ότι οι λαθρομετανάστες οι λεγόμενοι πηγαίνουν ήδη από αλλού, ξέροντας ήδη ότι σε αυτό το μέρος θα γίνει φράχτης. Άρα αυτός ο φράχτης είναι εντελώς ανώφελος και προέρχεται μόνο και μόνο από
από μια ελληνική πρωτοβουλία και όχι μια ελληνική πρωτοβουλία σε πανελλήνιο επίπεδο, πολύ τοπική, πολύ κομματική και μόνο και μόνο για να δειχθεί ότι δίθεν υπάρχει κάποιο έργο. Αλλά εγώ σας το λέω πολύ απλά. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή της θεωρούν ότι αυτό το έργο δεν θα το χορηγήσουν, δεν θα κάνουν καμία επιδότηση, θεωρώντας ότι δεν είναι ουσιαστικό και δεν είναι τα προβλήματα, πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί συνεχίζουμε καν τη διαδικασία. Και μάλλον φαίνεται, όπως φαίνεται, αν συνεχιστεί, είναι εντελώς για εκλογικούς λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα και καμία σχέση βέβαια με αυτό το πρόβλημα. Είναι απλώς για να φανεί ότι γίνεται κάποιο έργο. Όταν αυτό το έργο δεν αναγνωρίζεται καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι περιμένουμε? Θα ήθελα εδώ, αν δεν σας κλέβω έτσι από το χρόνο σας, να ακούσουμε ένα μικρό σας ποίημα με τη φωνή της κύρας Σταυρουλίδου που αναφέρεται στο Ανδρώους, όταν ο Φράκτης έγινε μνημείο, και να πούμε λιγάκι μετά για το μοντέλο που εφαρμόζει η Γερμανία, δηλαδή τους χώρους ίδρυσης φιλοξενίας. Σωστά. Οπότε ας ακούσουμε την κύρα λιγάκι σε αυτό το ποίημα σας. Και θα ακούσουμε λοιπόν την κύρα, ναι, να το διαβάσει. Όταν ο Φράκτης έγινε μνημείο, Νίκος Λιγέρος. Όταν ο Φράκτης έγινε μνημείο, κανείς δεν το περίμενε. Κι όμως, βλέποντας τα θύματα, ο καθένας μπορούσε να αντιληφθεί το μέγεθος της βαρβαρότητας. Πάνω στο Φράκτη είδαμε όχι μόνο τα ονόματα των θυμάτων, αλλά και το δέρμα των κορμιών, όταν το σώμα τους έγινε ένα με το ατσάλι του σειρματοπλέγματος. Και τώρα, ποιος θα τραγουδήσει τις νεκρές τους ζωές, αφού ακόμα και το ντουντούκ έπαψε να κλαίει για να τους θάψει στη μνήμη του. Αυτό ήταν το ποίημα του Νίκου Λιγερού από τη φωνή της κύρας Σταμπολίδου. Και έχει σημασία, εφόσον έχετε και ένα κοινό σημείο, γιατί η κύρα είναι πόντια και καταλαβαίνετε ότι όλοι όσοι είναι στην ομάδα μας και ασχολούνται με τα θέματα της γενοκτονίας, όταν άκουσαν για αυτόν τον Φράχτη το είδαν πάρα πολύ αρνητικά, γιατί μοιάζει ακριβώς με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μοιάζει με τον τρόπο που οι Ναζί συμπεριφερόταν στους Εβραίους, που οι Τούρκοι συμπεριφερόταν στους Πόντιους, στους Αρμένιους, στους Ασσυροχαλδαίους, και αυτές οι μνήμες δεν τις έχουμε ξεχάσει, παρόλο που πολλοί προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που έγινε για την γενοκτονία και που βέβαια προσπαθεί ο κρατικός φορέας της Τουρκίας να πει ότι δεν υπάρχει καν η γενοκτονία. Όταν βλέπουμε φράχτες, όταν βλέπουμε σειρματοπλέγματα, όταν βλέπουμε ότι όλα αυτά κατεργήθηκαν ακόμα και στο Βερολίνο, θεωρώντας ότι αυτές ήταν πράξεις βαρβαρότητας, δεν καταλαβαίνω γιατί προωθούμε τέτοιες λύσεις για την Ορεστιάδα, γιατί κάτι θα σας πω που θα σας πληγώσει και προσωπικά. Φανταστείτε τώρα να λένε ότι η Ορεστιάδα είναι περίφημη λόγω του Φράχτη της. Και να λέμε, ας πούμε, όπως λέγαμε το τείχος του Βερολίνου, να λέμε ο Φράχτης της Ορεστιάδας. Πραγματικά οι άνθρωποι στην Ορεστιάδα και γενικότερα στη Θράκη δεν το έχουν ανάγκη να έχουν τέτοια διαφήμιση, όπου θα λένε ότι η Θράκη τελικά είναι είναι ο χώρος που υπάρχει έργο βαρβαρότητας. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από βαρβαρότητα. Επιπλέον, κάτι που με στεναχωρεί σε υψηλότερο επίπεδο, Θρακιώτης ήταν ο Σπάρτακος. Ο οποίος αντιστάθηκε σε ολόκληρη την ρωμαϊκή αυτοκρατορία για να πει ότι δεν έχει δικαίωμα να θεωρείς έναν σκλάβο σαν κάτι που είναι μόνο και μόνο αντικείμενο. Στο εξωτερικό κάθε φορά αναφέρεται ότι ο Σπάρτακος είναι Θρακιώτης. Εκείνη την εποχή δεν έλεγαν Έλληνες, εφόσον είχαμε κατοχή ρωμαϊκή. Δεν λένε ποτέ ότι ήταν απλώς ένας Ρωμαίος σκλάβος που αντιστάθηκε και κήρυξε πόλεμο εναντίον της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και ακόμα και αν δείτε και απλώς αναπαραστάσεις, εφόσον μερικές φορές τα λέτε και πιο απλά, ακόμα και αν δείτε έργα,
όπως είναι και το περίφημο που παίζει και ο Kurt Douglas, θα δείτε ότι συστηματικά αναφέρεται στη Θράκη και στις ικανότητες του Θρακιώτη πολεμιστή να αντισταθεί και να παλεύει για την ανεξαρτησία του και την ελευθερία του. Αυτός είναι σύμβολο για τη Θράκη, όχι ο Φράχτης. Πάντως, κύριε καθηγητά, θα συμφωνήσετε ότι υπάρχει στο θέμα αυτό μια υποκρισία. Υποκρισία σε ποιο επίπεδο? Στο θέμα των λαθρομεταναστών. Ναι. Όχι μόνο στον χώρο εδώ το δικό μας, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Όταν ναι. ξέρουν το πρόβλημα και όμως δεν δίνουν τη λύση. Κοιτάξτε, να σας το πω πολύ απλά. Όσο μια χώρα έχει λαθρομετανάστες, σημαίνει ότι θα πάει καλά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ λαθρομετανάστες να πηγαίνουν σε μια χώρα όπου τα πράγματα είναι χάλια. Αυτό που βλέπουμε τώρα από την αρχή της κρίσης, έχουμε πάρα πολλούς ξένους που έχουν φύγει, έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει, έχουμε πολλούς εργάτες που είχαν μόνο μεροκάματο που δεν λειτουργούν πια, και λέω τώρα κανονικά σε όλους τους Έλληνες, λέω τώρα είσαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή θεωρείτε ότι περνάμε καλύτερα επειδή έχουν φύγει όλοι αυτοί οι ξένοι? Το βλέπετε ότι τελικά εδώ είναι πραγματικά η υποκρισία. Υπάρχει καμία χώρα, Ράνια μου, που θα πηγαίνει καλά οικονομικά και να μην έχει είσοδο από λαθρομετανάστες? Εδώ η ολόκληρη Αμερική έχει γεμίσει με λαθρομετανάστες από το Μεξικό, γιατί οι άνθρωποι πάνε να ζήσουν καλύτερα αλλού. Είναι απλώς μια ανθρώπινη ανάγκη. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουμε. Από τη μια πλευρά θέλουμε ευημέρεια, θέλουμε να είμαστε καλά, θέλουμε η χώρα μας να πηγαίνει καλά οικονομικά και αποτελούμε έναν πόλο έλξης. Από την άλλη όμως δεν θέλουμε ξένους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, γιατί εδώ είναι μια άλλη υποκρισία, Ράνια μου, είναι μπερδεύουμε μερικές φορές μετανάστες με λαθρομετανάστες. Και τους βάζουμε όλους πακέτο. Είναι πολλοί μετανάστες που δικαιωματικά έχουν την πρόσβαση στην Ελλάδα, που μπορούν να είναι εδώ, είναι απόλυτα δηλωμένοι, αλλά βέβαια είναι ξένοι. Άρα μερικοί από τους δικούς μας, πώς να το πω τώρα, ακροδεξιά στοιχεία, ναζιστικά στοιχεία, ό,τι θέλετε, θεωρούν ότι είναι απαράδεκτοι ούτως ή άλλως. Εγώ ήμουν και στη Διεθνή Αμνηστία, είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν όλους, δεν αφορούν μόνο τους Έλληνες. Η πραγματική υποκρισία στην οποία αναφέρεστε είναι ότι ξέρουν όλοι ότι υπάρχει μετακίνηση, ξέρουν όλοι ότι γίνεται αυτό το φαινόμενο, βέβαια οι λύσεις δεν είναι ίδιες. Δηλαδή εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σύνορα με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάζουν φράχτες. Ναι, και πάμε γιατί να το κάνουν όλες αυτές οι χώρες? Γιατί η Πολωνία δεν το κάνει? Γιατί η Σλοβακία δεν το κάνει? Γιατί ξαφνικά έχουμε εμείς μόνο ένα πρόβλημα στη Θράκη? Γιατί δεν το κάνει, ας πούμε, η Βουλγαρία, η Ρουμανία? Κύριε καθηγητά, μήπως δεν έχει διωγγωθεί τόσο πολύ το πρόβλημα όμως? Όχι, όχι, όχι. Αυτό το πρόβλημα διαγκώνεται μόνο και μόνο όταν κοντεύουμε σε εκλογές. Μετά ξαφνικά δεν μιλάμε πολύ για αυτό το πρόβλημα. Να ρωτήσω την γνώμη του κυρίου Λιγερού. Αυτό το μοντέλο της Γερμανίας που έχει τους χώρους φιλοξενίας και αφού μένουν ένα διάστημα εκεί, ανάλογα τους προωθεί πίσω, μάλλον τους, ναι, τους δίνει το δικαίωμα να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους. Νομίζετε ότι και εδώ θα μπορέσει να λειτουργήσει? Ναι, μα και εδώ θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί αυτό δεν είναι μια βάρβαρη προσέγγιση. Ότι πρέπει να φιλοξενούμε κάποιον που έχει κάποιες δυσκολίες στον χώρο του, είναι λογικό. Μετά πρέπει να δούμε αν το κάνει αυτό επειδή είναι διωγμένος, επειδή ζητάει άσυλο πολιτικό, επειδή απλώς έκανε κάτι το λαθρέο. Όλες αυτές οι κατηγορίες είναι διαφορετικές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από έναν φράχτη. Πρέπει να γίνει από ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε έναν χώρο. Και αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να είναι σε έναν χώρο υποδοχής πρέπει να εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εγώ σας το λέω και το είπα και στην διάρκεια στην Ορεστιάδα, ως διερμηνέας μεταφραστής
σε γαλλικά δικαστήρια έχω ήδη βρει ανθρώπους που έχουν περάσει τα σύνορα από τη Θράκη και τους έχω βρει στη Γαλλία να μου λένε ότι πρέπει να μεταφράσω το κείμενο από τα ελληνικά στα γαλλικά για να ξέρουν ποιος είναι και να θεωρούν ότι είναι λίγο παράξενο που έχουν πει χωρίς χαρτιά και τέλος έχουν απλώς καταγραφεί στα ελληνικά, όπου όταν εγώ βλέπω πώς έγινε η καταγραφή έχει μπερδευτεί το επίθετο, το όνομα, δεν ξέρουμε ποια είναι η περιοχή γέννησης και είναι πραγματικά φτιαγμένο με έναν μη επαγγελματικό τρόπο. Επιπλέον θέλω να προσθέσω ότι όταν μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα θεωρήσει ότι κάποιος είναι ανεπιθύμητος για διάφορους λόγους και αυτός ο κάποιος παρόλα αυτά ξαναμπήκε και έφυγε και βρέθηκε στη Γαλλία, η Γαλλία θεωρήσει ότι και αυτή το διώχνει, δεν τον στέλνει πίσω στην Ελλάδα. Γιατί άμα υπάρχει ήδη απέλαση από την Ελλάδα, δεν επαναφέρεται όπως το λένε μερικοί για λόγους υποκριτικούς στον τόπο της πρώτης εισχώρησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Εντάξει, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί αυτό αφορά και ανθρώπινα δικαιώματα και δικαστήρια και πρέπει μερικοί από τους δικούς μας που τα λένε έτσι πολύ απλά και πολύ απλοϊκά να προσέχουν τι λένε, γιατί τα δικαστήρια λειτουργούν θεσμικά. Άρα θα υποστούν σε κάποια φάση καμία καταγγελία με την έννοια ότι δεν μπορούν να λένε ό,τι να είναι στον ελληνικό λαό απλώς για να αποφύγουν τοπικά τα προβλήματα. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι απλώς ότι η Θράκη είναι κάτι το σημαντικό και το ξέρω ότι σε πονάει η ράνια μου και πρέπει σιγά σιγά να μετατρέψουμε τη Θράκη σε ένα κομβικό σημείο ανάπτυξης, γιατί τώρα υπάρχει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, μας δίνει μια πρόσβαση σε όλα τα Βαλκάνια, ενισχύουμε έναν άξονα που είναι κάθετος και όχι οριζόντιος που να έχει σχέση με την Τουρκία, άρα είμαστε εντελώς σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και η Θράκη δεν αποτελεί πια μια παραμεθόρια περιοχή της Ελλάδος, αλλά έναν κεντρικό χώρο κομβικό για όλα τα Βαλκάνια. Αν δεν το καταλάβει αυτό ο Έλληνας πολίτης και δεν προσέξει τι γίνεται στη Θράκη, να μην σας ξαφνιάσαν σε μερικά χρόνια δεν θα μιλάμε πια για τη Θράκη, γιατί θα έχει περάσει από την απέναντι πλευρά, επειδή εμείς δίνουμε σημασία σε ανούσια προβλήματα που δεν αφορούν την βιωσιμότητα της περιοχής. Και αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε δήθεν ότι επειδή θα φτιάξουμε ένα φράχτη με σειρματόπλεγμα και μπετό, 2-3 στην περιοχή θα πάρουν λεφτά και θα είναι ευχαριστημένοι. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλους τους άλλους που δεν θα πάρουν χρήματα, γιατί η περιοχή θα υποστεί κόστος και θα θεωρείται ότι είναι σημείο ύπαρξης της βαρβαρότητας, επίσημα. Κύριε καθηγητά, επειδή θέλω να αγγίξουμε δύο θέματα ακόμη. Ναι, ναι. Ήμασταν προηγουμένως στη Γαλλία. Πρόσφατα χάσαμε μία μάχη στη Γαλλία. Νομίζω ότι με το θέμα έχετε ασχοληθεί αρκετά. Δεν χάσαμε τον πόλεμο, μία μάχη χάσαμε, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Χάσαμε τη μάχη της ποινικοποίησης στον τρίτο βαθμό, εφόσον είχαμε κερδίσει τη μάχη στο επίπεδο της Βουλής, μετά την κερδίσαμε στο επίπεδο της Γερουσίας, αλλά την χάσαμε στο επίπεδο της Συνταγματικής Επιτροπής και γι' αυτό πολύ σωστά το έθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας ότι θα ξαναεπαναφέρει ένα άλλο νομοσχέδιο περί ποινικοποίησης, διότι θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, έτσι το θεωρούν και οι Γάλλοι κατά μέσο όρο στην πλειοψηφία τους, να ποινικοποιηθεί η γενοκτονία των Αρμενίων, η μη αναγνώριση της γενοκτονίας, η άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων, ακριβώς όπως έχει γίνει ήδη στην Ελβετία και στη Σλοβακία. Θα ήθελα να πω... Άρα έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να το ξέρουν όλοι. Απλώς είναι μία μάχη, σωστά, ότι χάσαμε αυτή τη μάχη είναι και αυτό σωστό και ότι θα κάνουμε άλλες προσπάθειες όμως, καινούριες προσπάθειες, να δώσουμε άλλη μάχη μέχρι να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο εναντίον των ανθρώπων που συνεχίζουν
να παράγουν μια γενοκτονία της μνήμης και της βαρβαρότητας, γιατί είναι απαράδεκτο να μην προστατεύουμε τους επιζώντες που δεν μπόρεσαν να τους εξοντώσουν εκείνη την περίοδο και συνεχίζουν να προσπαθούν να τους εξοντώσουν μέσω της γενοκτονίας της μνήμης. Επειδή ζούμε, τουλάχιστον εδώ στην πατρίδα μας, δύσκολες στιγμές, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Προσωπικά θα ήθελα να μεταφέρω, δεν ξέρω πόσο επιτρέπεται στο ραδιόφωνο να λέγονται τέτοια πράγματα, αλλά προσπαθώ να αντλώ δύναμη από τα παραδείγματα των προγόνων μας, των παππούδων μας, και μάλιστα θα ήθελα εδώ να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα. Σίγουρα θα γνωρίζετε τον ποιητή, συγγραφέα και καθηγητή, ο οποίος έχει τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών, τον Οδυσσέα Λαμψίδη, ο οποίος, βεβαίως, ναι. Ναι, ο οποίος σε κάποια από τα κείμενά του γράφει: «Μένει στο νου μου βαθιά χαραγμένη μια εικόνα από τα πρώτα χρόνια, χρόνια της προσφυγιάς στο συνοικισμό της Καλλιθέας. Οι γονείς μας πρόσφυγες και φτωχοί, τόσο πολύ που πιο πολύ δεν παίρνει. Κάθε Κυριακή, ξεχνώντας το μόχθο και τα δάκρυα της εβδομάδας, έβαζα τις φορεσκές της πατρίδας και πιάνοντας το χορό. Η λύρα άναβε φωτιές και τα τραγούδια έδιναν και έπαιρναν. Τραγούδια για τον ξεριζωμό, για την αγάπη, για το θάνατο, για τη ζωή. Και χόρευαν ως πταχνάρια τους, γινόταν αυλάκια βαθιά μέσα στη λάσπη. Και ενώ κι εγώ μικρό παιδί φοβόμουν πως θα βουλιάξουν και θα χαθούν, μα εκείνοι χόρευαν και χόρευαν βαθαίνοντας το αυλάκι. Όσοι ξέρουν είπαν πως ήταν φυγή. Μα εγώ όσο περνούν τα χρόνια ξαναφέρνουν στη μνήμη μου την εικόνα εκείνη και πιστεύω πως οι ξεριζωμένοι γονείς μας πότιζαν με δάκρυα το χώμα και με το χορό τους άνοιγαν βαθύ αυλάκι για να ριζώσει, να ανθίσει και να καρπίσει το δέντρο της Ρωμανίας, επαληθεύοντας τη ρίζη την προγονική. Η Ρωμανία και αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο». Θα ήθελα εδώ, πραγματικά έτσι κάθε φορά που νιώθω κάποιο ότι χάνω λίγο τη δύναμη, ανατρέχω σε παλιούς, σε προγόνους, να δω τι κάνουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βέβαια, είναι πολύ σωστή η διαδικασία, γιατί όταν ένα δέντρο έχει προβλήματα με τους καρπούς του, πρέπει πάνω να κοιτάζουμε τι γίνεται με τις ρίζες του. Γιατί οι ρίζες είναι που του δίνουν δύναμη. Ο καρπός είναι για να δώσει δύναμη σε άλλο δέντρο για επόμενη γενιά. Άρα πολύ σωστά κάνετε ότι όταν έχουμε προβλήματα πρέπει να κοιτάξουμε και πώς κατάφεραν να τα ξεπεράσουν και οι προγονείς μας σε ανάλογες καταστάσεις. Αλλά να μην μπερδευόμαστε, Ράνια μου. Τα προβλήματα που έχουμε τώρα λύνονται. Είναι θέμα πιο πολύ ηθικού παρά οικονομικού προβλήματος. Δηλαδή, άμα έχουμε το ηθικό και κοιτάζουμε δυναμικά αυτά τα προβλήματα, θα τα λύσουμε, θα τα υπερτηρήσουμε και θα προσφέρουμε άλλες δυνατότητες στις επόμενες γενιές. Και γι' αυτό, όταν αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προς το παρόν, με αυτό το καταθλιπτικό ύφος που έχουμε όλοι, δίνουμε την εντύπωση στα νέα παιδιά ότι είμαστε η γενιά της κρίσης. Ενώ εμείς θα είμαστε η γενιά της ΑΟΣ. Θα είμαστε οι άνθρωποι που θα προσφέρουν μια τεράστια δυνατότητα που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, και αυτό θα το κάνουμε επειδή λόγω της κρίσης καταλάβαμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε τις στρατηγικές μας κινήσεις με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και δεν μπορούμε πια να βασιστούμε αποκλειστικά σε ένα πρόβλημα του τύπου όπου η επίλυση γίνεται μόνο μέσω του τουρισμού. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, στο παρελθόν βασιστήκαμε αποκλειστικά στον τουρισμό, σιγά σιγά όμως οι χώρες που βρίσκονται γύρω μας άρχισαν να αναπτύσσουν τις ίδιες τεχνικές έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές και να έχουμε καταλήξει μερικές φορές στα νησιά, ειδικά πιο κοντά στα Δωδεκάνησα, το ξέρετε πολύ καλά, ήσασταν και στο Ναυτικό, άρα έχετε εικόνα, να έχουμε ανθρώπους που αντί να έρχονται στην Ελλάδα και να πηγαίνουν με καραβάκι για να δουν μερικές περιοχές της γειτονικής χώρας, πάνε κατευθείαν στη γειτονική χώρα και από εκεί παίρνουν καραβάκι για να δουν τα ελληνικά νησιά. Άρα αυτό πράγμα δεν αλλάζει τόσο εύκολα και λέω ότι όταν ποντάρουμε συστηματικά σε έναν μαζικό τουρισμό τον οποίο δεν βλέπουμε πια, τότε θέλει να πει ότι είμαστε σε μία αδιέξοδο και συνεχίζουμε να προχωράμε θεωρώντας ότι θα ανοίξει ο δρόμος.
αυτός ο δρόμος δεν θα ανοίξει. Πρέπει να βρούμε και άλλους δρόμους, έτσι όπως σας αρέσουν και τα παραδοσιακά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Άρα το θέμα είναι τα μονοπάτια. Αλλά τα μονοπάτια είναι αυτά που... Το μονοπάτι τι είναι στην ουσία? Είναι αυτό που σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση σε κάτι όταν υπάρχει ένα εμπόδιο. Λοιπόν, εδώ εμπόδια βλέπουμε λόγω κρίσης, βλέπουμε τις δυσκολίες, αλλά υπάρχουν μονοπάτια. Πρέπει όμως να έχουμε και τα κότσια να πηγαίνουμε σε αυτά τα μονοπάτια, ανεξαρτήτως αν μερικά μας φαίνονται πολύ δύσκολα ή τουλάχιστον μας κουράζουν περισσότερο από τα κλασικά που θεωρούσαμε ότι ήταν απλώς για περίπατο. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα τη σημερινή μας επικοινωνία να την κλείσω με ένα ποίημα σας, «Κουράγιο Πατριώτη», και μετά να σας δώσω μια πάσα σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας. Μιλήσατε για τη διαχρονικότητα του ελληνισμού. Στην αρχή αναφερθήκατε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα ήθελα έτσι λιγάκι να μου πείτε για αυτό το θέμα. Απλώς θα μου επιτρέψετε να διαβάσω λιγάκι το «Κουράγιο Πατριώτη». Νομίζω ότι αφορά όλους μας. «Ακόμη και άφραγκος να είσαι, μην ξεχάσεις ποτέ την αξία σου. Δεν υπάρχει μαχητής με χρήματα, αλλά μόνο με οράματα. Και αν δεν είναι πια κανένας πίσω σου να σε ακολουθήσει, συνέχισε και προχώρα. Πάντα μπροστά για να βρεις τους αγνώστους δικούς σου, που έχουν τα ίδια πιστεύω». Και μετά από αυτό το ποίημα θα ήθελα έτσι να μου πείτε λιγάκι για τη διαχρονικότητα του ελληνισμού και για πώς γιατί αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τι σημαίνει δηλαδή για τον ελληνισμό ο Μέγας Αλέξανδρος, αν καλά το κατάλαβα? Αναφέρεται στο Μέγα Αλέξανδρο γιατί είχαμε και μια συζήτηση και στη σχολή όπου διδάσκω, όπου μου ρωτούσαν οι αξιωματικοί μου αν ο Μέγας Αλέξανδρος θα είχε κάνει κάπως διαφορετικά, μήπως ο ελληνισμός θα ήταν διαφορετικός και εμείς δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Και προσπάθησα να τους εξηγήσω και μέσα από αυτή τη διάλεξη ότι στην ουσία ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αυτός που δημιουργεί πραγματικά, ουσιαστικά, επί του πρακτέου την έννοια του ελληνισμού, δηλαδή τι είναι το ελληνικό στοιχείο το οποίο είναι δυναμικό και λειτουργεί εκτός ελλαδικού χώρου. Διότι υπήρχαν Έλληνες που λειτουργούσαν εκτός ελλαδικού χώρου βέβαια, και γι' αυτό το επισήμαινα και στη διάλεξη, ότι άμα κοιτάξουμε πόσοι μαθηματικοί π.χ. της αρχαίας Ελλάδας γεννήθηκαν πραγματικά στον χώρο της Ελλάδας, είναι ελάχιστοι, ενώ οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήταν Έλληνες. Λέω απλώς ότι εκείνη την περίοδο, δηλαδή πριν τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν είχαμε ποτέ αυτή την πρόσβαση και την πολιτική και την θεσμική όπου ο ελληνισμός μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα που υπάρχουν σε περιοχές εκτός Ελλάδας. Επιπλέον έλεγα ότι η υλοποίηση, η πρακτική υλοποίηση του ελληνισμού θα γίνει μέσω του Μέγα Αλέξανδρο, διότι οι πρώτοι Έλληνες στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην Αθήνα θεωρούσαν ότι οι Μακεδόνες ήταν βάρβαροι και οι αληθινοί Έλληνες ήταν μόνο αυτοί και ενώθηκαν, συσπηρώθηκαν για να λειτουργήσουν εναντίον του Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά η μεγάλη δύναμη του Μέγα Αλέξανδρο είναι ότι κατάφερε να απορροφήσει αυτή την αντίδραση, γιατί η αντίδραση πρόκειτο και όχι αντίσταση, και έτσι ώστε να ενισχύσει την ισχύ πυρός και του ελληνικού χώρου, και κατάφερε να κάνει κάτι που ήταν εντελώς αδιανόητο και για τους Αθηναίους και για τους Σπαρτιάτες, είναι να πάει να χτυπήσει τους Πέρσες στον χώρο τους και όχι πια να αμήνεται μόνο και μόνο στον ελληνικό χώρο, πράγμα που σημαίνει ως νοητικό σχήμα ότι υλοποίησε την ιδέα ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και την συνέχεια της, ότι η καλύτερη επίθεση είναι αντεπίθεση, γιατί πρόκειται περί αντεπίθεσης και όχι επέκτασης το έργο του Μέγα Αλέξανδρο, εφόσον η Περσία συνεχώς ερχόταν έως την Ελλάδα για να έχει πρόσβαση στο Αιγαίο. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Εγώ σας ευχαριστώ τις ερωτήσεις, γιατί είναι ένα ενθουσιασμό, έχουν έναν προβληματισμό που απέχει από το απλώς καταθλιπτικό ύφος που έχουμε αυτή την περίοδο στην ατμόσφαιρά μας, γιατί θεωρούν οι περισσότεροι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, και εγώ χαίρομαι που μέσα από το ραδιόφωνο δίνεται κουράγιο.
δίνετε κουράγιο και στους Έλληνες και δείχνετε με το παράδειγμά σας ότι δεν πρόκειται να γονατίζετε εύκολα ακόμα και στις δυσκολίες. Να είστε καλά, καλό Πάσχα σας εύχομαι. Επίσης, να είστε καλά.